σύσκεψη με τον κύριο Λέκα και βεβαίως την πυροσβεστική, το τεχνικό επιμελητήριο, τον κύριο Πρίντανη, έμπειρα στελέχη, συνεργάτες μου της πολιτικής προστασίας στην περιφέρεια και βεβαίως με τον κύριο Δήμαρχο. Έγινε μια συζήτηση πώς θα θωρακίσουμε με τον καλύτερο τρόπο την κρίση που είναι μπροστά μας. Ζούμε μέσα στην κλιματική αλλαγή, οι συνέπειες τις βιώνουμε και όσο και με τις πλημμύρες και με τις πυρκαγιές. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι ο σεισμός είναι ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο πρέπει να έχουμε σχεδιασμό, να θωρακίσουμε την πόλη μας, να ενημερώσουμε τους συμπολίτες μας, να ξέρουν την εκπαιδευτική κοινότητα, τους φορείς, γιατί αυτό δεν είναι μια δουλειά της περιφέρειας ή του Δήμου, των φορέων, των επιμελητηρίων. Αφορά το σύνολο της τοπικής κοινωνίας να ξέρουμε, να εμείς να έχουμε ένα επιχειρησιακό σχέδιο, αλλά να ξέρουμε πώς αυτό όταν θα κληθούμε να το διαχειριστούμε, θα έχει αποτέλεσμα. Γι' αυτό τον λόγο και η περιφέρεια, επειδή γνωρίζω τα προβλήματα στο ιστορικό κέντρο, πήραμε την απόφαση και χρηματοδοτούμε παρεμβάσεις μαζί με την πυροσβεστική, τις οποίες θα μας υποδείξουν βέβαια και οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου, περίπου της τάξης των 3.100.000 προς το παρόν, έτσι ώστε άμεσα και γρήγορα μέσα από αυτόν τον διάλογο και την τεχνική προσέγγιση το επόμενο διάστημα να προχωρήσουμε στην υλοποίηση αυτής της παρέμβασης ξεχωριστά από τα υπόλοιπα έργα τα οποία έχουμε χρηματοδοτήσει μέχρι σήμερα. Αφορά αυτό κυρίως την πολιτική προστασία της πόλης, έχουμε ένα βαθύ ιστορικό κέντρο, άρα χρειάζεται και προστασία, διαχείριση, στρατηγικός σχεδιασμός και χωρίς χρηματοδότηση και να γίνει κάποια έργα, δεν μπορεί ποτέ να έχει τύχη. Γι' αυτό τον λόγο λοιπόν, στις πρωτοβουλίες μου είναι η θωράκιση και η ασφάλεια των συμπολιτών μας στην πόλη και με συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή προχωρήσαμε σε αυτή τη χρηματοδότηση. Θα έχουμε και τα σχέδια από την πυροσβεστική το επόμενο διάστημα για να δούμε ποιες χρηματοδοτήσεις θα δώσουμε και προς την κατεύθυνση αυτή, έτσι ώστε να είναι αποτελεσματική μαζί με την πολιτική προστασία και του Δήμου και της περιφέρειας και βεβαίως την πυροσβεστική μας.